Παιδιά, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Αρχικά, 3 Απριλίου, Κυριακή, 9 ώρα το βράδυ, σεμινάριο νόμος της έλξης. Πώς υλοποιούμε, πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας. Θα πούμε διάφορα πραγματάκια τα οποία είναι καινούρια. Επίσης, θα κάνουμε και έναν εξαιρετικό διαλογισμό υλοποίησης, κβαντικό διαλογισμό. Πρώτη φορά θα κάνω για αυτόν τον διαλογισμό. Δηλώστε συμμετοχές. Ήδη υπάρχουν συμμετοχές. Μου στέλνετε μήνυμα, με παίρνετε τηλέφωνο, έτσι. Και τα θέματα για τα οποία μιλάω είναι κυρίως με την υλοποίηση, πώς καθημερινά υλοποιούμε πραγματάκια, πώς καθημερινά υλοποιούμε πράγματα, είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Εμείς αποφασίζουμε πότε θα αρχίσουμε να δημιουργούμε συνειδητά στη ζωή μας, πότε θα αρχίσουμε να κατευθύνουμε τη ζωή μας προς το σημείο το οποίο θέλουμε, προς την κατεύθυνση την οποία θέλουμε, προς το μονοπάτι το οποίο θα μας εκτινάξει στη ζωή μας. Και παίρνοντας δύναμη καθημερινά από το λόγο μας, από τη σκέψη μας, από το συναίσθημά μας, από τις πράξεις μας, δηλαδή δεν είναι μόνο η σκέψη η οποία χρειάζεται να αλλάξεις. Πολλά παιδιά πιστεύουν ότι μόνο με τη σκέψη μπορεί να αλλάξουν τη ζωή τους. Δεν αλλάζει μόνο με τη σκέψη, γιατί όταν έχεις προγραμματίσει μετά από πάρα πολλά χρόνια τη σκέψη σου σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο και η σκέψη αυτή επαναλαμβάνεται και εσύ με το συνειδητό σου κομμάτι, το οποίο είναι το 5%, προσπαθείς να αλλάξεις τη ζωή σου, η οποία η ζωή σου είναι το 95% που είναι το υποσυνείδητό σου, δεν αλλάζει έτσι απλά. Χρειάζεται να προγραμματίσεις, να επαναλάβεις, να φέρεις το συναίσθημά σου σε μια υψηλή συνειδησιακή κατάσταση για να αρχίσεις να διαμορφώνεις τη ζωή σου έτσι όπως θέλεις, έτσι όπως την ονειρεύεσαι. Γιατί ονειρεύεσαι, θέλεις να έχεις μια καλή σχέση, θέλεις να έχεις χρήματα, θέλεις να έχεις μια καλή σχέση με τον εαυτό σου, θέλεις να έχεις μια καλή δουλειά. Όλα αυτά τα ονειρεύεσαι, αλλά δεν φτάνει να τα ονειρευτείς, να τα φανταστείς, να εκπέμψουν από μέσα σου για μόνο μία φορά. Αυτό χρειάζεται επανάληψη. Και υπάρχουν τεχνικές που θα επαναλάβεις για να διαμορφώσεις τη ζωή σου έτσι όπως θέλεις. Με μία φορά, με δύο φορές, με τρεις φορές, με ένα μήνα. Δεν φτάνει για να αρχίσεις να προγραμματίσεις τη ζωή σου. Πρέπει να πάρεις γνώση. Και αυτή τη γνώση να την βάζεις στην καθημερινότητά σου. Σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί, σας την αγάπη μου και θα συνεχίσω σε λιγάκι. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στους ανθρώπους στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα. Και τώρα, ειδικά που οι ενέργειες είναι πάρα πολύ δυνατές, οι ενέργειες μέσα μας, γιατί εμείς είμαστε το σύμπαν. Και το σύμπαν στέλνει αυτές τις ενέργειες για να αρχίσουμε να διευρύνουμε την υπόστασή μας, να αρχίσουμε να διευρύνουμε τη γνώση μας. Και τα τελευταία 25 χρόνια είναι που το σύμπαν, για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, έχει αρχίσει και στέλνει αυτή την ενέργεια για να αφυπνίσει ακόμα περισσότερους ανθρώπους, για να φέρει ακόμα περισσότερους ανθρώπους στο συνειδητό κομμάτι της υλοποίησης και να δημιουργήσουμε έναν κόσμο ακόμα καλύτερο. Αλλά αυτός ο κόσμος δημιουργείται από μέσα μας, από τον καθένα ξεχωριστά. Και αυτή η γνώση πρέπει να επαναληφθεί και να επαναληφθεί και να την ξαναφέρει στη ζωή σου, να την ξαναφέρει στην καθημερινότητά σου. Χρειάζεται να διαβάσεις, χρειάζεται να δεις βίντεο, χρειάζεται να δεις πώς δουλεύουν οι τεχνικές, χρειάζεται να μάθεις πώς δουλεύει ο νόμος της έλξης, χρειάζεται να μάθεις πώς δουλεύει ο νόμος της δόνησης που προηγείται του νόμου της έλξης, χρειάζεται να μάθεις πώς μπορείς να συνδέσεις με το κβαντικό πεδίο συνειδητά και από εκεί να αρχίσεις να υλοποιείς. Υπάρχουν συγκεκριμένα πραγματάκια που χρειάζεται να ακολουθήσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι πυρηνική φυσική. Είναι απλά πράγματα. Έτσι όπως τα εξηγώ σε κάθε βιντεάκι, απλά, κατανοητά, λιτά. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι λειτουργούν. Παρατήρησε πως όταν η διάθεσή σου, όταν η συναισθηματική σου κατάσταση, όταν η νοητική σου κατάσταση για κάποιο καιρό δεν είναι σε μια υψηλή δόνηση, δεν δουλεύεις σε υψηλή κατάσταση, παρατήρησε πώς είναι η ζωή σου, παρατήρησε τα αποτελέσματα στη ζωή σου, παρατήρησε πώς είναι η καθημερινότητά σου, παρατήρησε ότι τα πράγματα δεν σου πάνε καλά.
και δεν σου πάνε καλά γιατί εσύ δεν τα έχεις διαμορφώσει για να σου πάνε καλά. Τα έχεις διαμορφώσει για να μην σου πάνε καλά. Οπότε τι χρειάζεται να αλλάξεις? Χρειάζεται να αλλάξεις την αντίληψή σου. Χρειάζεται να αλλάξεις την οπτική σου. Χρειάζεται να αλλάξεις την οπτική που έχεις για εσένα. Πώς σε βλέπεις εσένα στην καθημερινότητά σου? Ποια είναι τα πράγματα τα οποία πιστεύεις ότι χρειάζεται να αλλάξεις? Κάτσε και γράψε τα πραγματάκια που πιστεύεις ότι χρειάζεται να αλλάξεις και να αρχίσεις να τα αλλάζεις σιγά σιγά καθημερινά. Κάτσε και άλλαξε τις πράξεις σου μέσα στην καθημερινότητά σου. Κάτσε και άλλαξε την εικόνα που έχεις εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Κάτσε και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο μιλάς. Πώς εκφράζεσαι? Πώς εκφράζεσαι στον εαυτό σου αρχικά και μετά πώς εκφράζεσαι και στους άλλους ανθρώπους για τον εαυτό σου? Τι λες? Ποιες είναι οι περιοριστικές αυτές δηλώσεις που λες καθημερινά? Και αυτές οι περιοριστικές δηλώσεις είναι ένα κομμάτι της δημιουργίας σου μέσα στην καθημερινότητά σου. Ποια είναι τα περιοριστικά συναισθήματα του «δεν αξίζω» για παράδειγμα? Η ζωή είναι δύσκολη. Περιοριστικά συναισθήματα τα οποία δημιουργούν μια υλική πραγματικότητα και τα εκφράζεις καθημερινά και αυτά γίνονται πραγματικότητα. Ποιοι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεσαι και σε φέρνουν και σένα σε αυτό το μοτίβο και δημιουργείς ακόμα περισσότερη δυσκολία στη ζωή σου? Ακόμα περισσότερη χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοπεποίθηση. Ποιες είναι οι πράξεις σου καθημερινά και σε φέρνουν σε αυτό το χαμηλό επίπεδο τη συνείδηση? Παρατήρησε τον εαυτό σου πώς ξυπνάει το πρωί και πώς αισθάνεται. Ποια είναι η συναισθηματική του κατάσταση? Είσαι χαρούμενος? Είσαι δυστυχισμένος? Δεν αισθάνεσαι όμορφα? Είσαι μέτρια, είσαι έτσι και έτσι, είσαι σαν την προηγούμενη μέρα? Γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνει ο άνθρωπος είναι ότι επαναλαμβάνει τις ημέρες του, επαναλαμβάνει τα συναισθήματά του, επαναλαμβάνει τις πράξεις του, επαναλαμβάνει τις σκέψεις του. Και οι σκέψεις και το συναίσθημα είναι το 95% της καθημερινότητάς σου, είναι το 95% του προγραμματισμού σου, αυτό που έχεις μέσα σου. Και για να τα αλλάξεις χρειάζεται κάποιος χρόνος. Ναι, ωραία. Πάρε όμως την απόφαση, γιατί η απόφαση για να αλλάξεις είναι αυτή που θα σε κατευθύνει. Αποφασίζω, κατευθύνομαι. Πηγαίνω προς μια κατεύθυνση για να αλλάξω όλη μου τη ζωή. Γιατί η ζωή μου έχει φτάσει σε αυτό εδώ το επίπεδο? Αναλογήσου, γιατί είσαι σε αυτό το σημείο και είσαι έτσι? Πας να αλλάξεις, κάτι κάνεις, αλλάζεις, θα πας τα πράγματα προς το καλύτερο, αλλά ξέρεις τι κάνεις μετά? Επαναλαμβάνεσαι στο μοτίβο το οποίο είχες στη ζωή σου και το φέρνεις μπροστά ξανά και δεν διορθώνεις, γιατί ακόμα δεν έχει αλλάξει ο προγραμματισμός μέσα σου, δεν έχει αλλάξει ο προγραμματισμός μέσα στο υποσυνείδητό σου. Οπότε καθημερινά πρέπει να γράφεις, χρειάζεται να γράφεις, χρειάζεται να ανεβάσεις τη συναισθηματική σου κατάσταση, χρειάζεται να κάνεις διαλογισμό, διαλογισμό παρατήρησης, διαλογισμό συναισθηματικής ανάτασης, για να αρχίσεις να δουλεύεις. Και αυτά δεν είναι ότι θα τα κάνεις μία μέρα, δύο μέρες, ένα μήνα για να τα αλλάξεις. Χρειάζεται να τα βάλεις κάθε μέρα για να αλλάξεις. Φαντάσου ότι ήσουν για πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή αν ήσουν 35, 40, 50, 60 χρόνια σε αυτή την κατάσταση, η δουλειά ενός μήνα δεν φτάνει για να αλλάξεις το μέσα σου. Χρειάζεται να επαναλάβεις τη γνώση, να επαναλάβεις τα σεμινάρια τα οποία κάνουμε. Με μία φορά ένα σεμινάριο, παιδιά, δεν αλλάζει. Και αυτός είναι ο σκοπός, ο λόγος που κάνω κάθε μήνα ένα σεμινάριο. Δίνω κάθε μήνα ένα σεμινάριο. Αυτός είναι ο λόγος που κάνω καθημερινά βιντεάκια αρχικά, γιατί και εγώ τα ακούω αυτά τα πράγματα, τα ακούω, με ακούω. Αλλάζω καθώς με ακούω, αλλάζει η συνείδησή μου γιατί έχουν προγραμματιστεί αυτά τα πραγματάκια μέσα μου μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και επίσης ο τρόπος για να προγραμματιστείς είναι να ακούς, είναι να μαθαίνεις και μέσα από τη γνώση, μέσα από τη μάθηση να βάλεις αυτά τα πραγματάκια σε πράξη. Θες το πρωί λοιπόν να αλλάξεις? Θα δώσω μια πάρα πολύ ωραία τεχνική. Το πρωί είναι κατάλληλη ώρα για να αλλάξεις, όπως επίσης και το βράδυ πριν πας για ύπνο. Κάτσε και γράψε τι θέλεις να αλλάξεις, ποιος θέλεις να είσαι. Ποιος θέλεις να είσαι καθώς θα ξαπλώσεις και θα κοιμηθείς, για να κάτσεις να γράψεις αυτό το υποσυνείδητό σου. Και ποιος θα είσαι αυτός ο οποίος θα ξυπνήσει. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα ξυπνήσει. Πώς θα ξυπνήσει. Με τι θα ξυπνήσει.
Θα ξυπνήσει με τις σκέψεις τις οποίες είχε τόσα χρόνια ή θα προσπαθήσει να αλλάξει αυτές τις σκέψεις? Και δεν είπα ότι θα γίνει αυτό με μία φορά. Ότι απλά με μία φορά θα αλλάξει καθώς θα γράψεις. Αλλά χρειάζεται να επαναλάβεις αυτή την άσκηση. Χρειάζεται να βάλεις τα ακουστικά στα αυτιά σου. Και έλα να κάνουμε μαζί προγραμματισμό υποσυνείδητο για να δεις πώς δουλεύει ο προγραμματισμός υποσυνείδητου για να αλλάξει τη ζωή σου. Θέλει χρόνο, θέλει προσπάθεια, θέλει επανάληψη, θέλει να είσαι επιμελής, να είσαι αφοσιωμένος, να είσαι πειθαρχημένος σε αυτό που κάνεις. Και από εκεί θα δεις σιγά σιγά πραγματάκια που θα αλλάξουν στη ζωή σου. Σιγά σιγά θα αρχίσεις να αισθάνεσαι όμορφα. Σιγά σιγά θα θέλεις να ξυπνήσεις το πρωί. Να πάρεις τη ζωή, να την αρπάξεις από τα μαλλιά και να πετάξεις. Σιγά σιγά θα θέλεις να δημιουργείς. Θα έχεις μάθει πώς δημιουργείς, θα έχεις μάθει την τεχνική, θα έχεις μάθει τη διαδικασία, γιατί είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία υλοποίηση. Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία το να είσαι ο δημιουργός της δημιουργίας, το να είσαι ο αρχιτέκτονας της δημιουργίας, το να ζωγραφίζεις εσύ καθημερινά τη ζωή σου έτσι όπως το θέλεις. Γιατί όπως έχω πει, μπορείς να ζωγραφίσεις το χειρότερο πίνακα, αλλά μπορείς να ζωγραφίσεις και τον καλύτερο πίνακα. Γιατί αξίζεις τον καλύτερο πίνακα. Κάνε like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να ανεβεί ακόμα περισσότερο το βιντεάκι, για να διευρύνουμε τη γνώση. Ελάτε στο σεμινάριο 3 Απριλίου, Κυριακή. Ελάτε να κάνουμε προγραμματισμό υποσυνείδητου για να αλλάξουμε τη ζωή, παιδιά. Για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας, να αλλάξουμε το μέσα μας και από το μέσα μας μετά θα αρχίσουμε να εκτινασόμαστε, γιατί τα πάντα είναι μέσα μας. Και αυτό που συμβαίνει έξω είναι αυτό που έχεις μέσα σου. Το μυαλό στέλνει το ηλεκτρικό πεδίο. Οι σκέψεις στέλνουν το ηλεκτρικό πεδίο και το μαγνητικό πεδίο της καρδιάς αρχίζει και μαγνητίζει, αρχίζει και φέρνει τα πράγματα προς τα μέσα. Δεν ποτέ αυτό που είναι έξω, μην νομίζεις ότι δεν είναι δικό σου. Αυτό που είναι έξω το έχεις διαμορφώσει με το μέσα σου. Προγραμματισμός υποσυνείδητου, ελάτε να προγραμματίσουμε μαζί το μυαλό και τη ζωή σε όποιον τομέα της ζωής θέλετε. Αγάπη, ομορφιά, αυθονία, ευμέρεια. Πακέτα επανασύνδεσης σχέσεων για να φτιάξετε τις σχέσεις σας με τον σύντροφό σας, για να φτιάξετε τις σχέσεις σας με τον εαυτό σας, για να προσελκύσετε έναν σύντροφο. Προσέλκυση ιδανικού συντρόφου. Διακοπή καπνίσματος, απώλεια βάρους, αθλητικές επιδόσεις, τα πάντα μπορούμε να τα προγραμματίζουμε, τα πάντα τα φτιάχνουμε εμείς, εφόσον έχουμε τη γνώση και έχουμε και τη γνώση πώς. Απλά χρειάζεται μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, μία συγκεκριμένη καθοδήγηση. Έτσι. Θα με βρείτε στο Facebook George Condis. Θα με βρείτε στο Instagram Condis George Athens, θα με βρείτε στο Facebook ξανά ομάδα συνδυσιακής εξέλιξης Condis George Suka Yoga, επίσης θα με βρείτε εκεί πέρα στο TikTok George Condis 1, σε όλες τις πλατφόρμες μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας για ό,τι θέλετε, για να δουλέψουμε μαζί, για να κάνουμε συνεδρία, για να μιλήσετε μαζί μου, για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη ζωή σας, τι χρειάζεται να βάλουμε μέσα στη ζωή σας για να την κατευθύνουμε σωστά και να ακτινοβολήσετε την καθημερινότητά σας, να τη φτιάξετε μαγικά έτσι όπως σας αξίζει. Ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια στο YouTube. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί, σας αγαπάω. Σας στέλνω την αγάπη μου. Να είμαστε παιδιά.